κυριευτεί από δαιμόνιο και γι' αυτό ήταν επιθετική και πολύ επικίνδυνη. Ο φόβος και ο τρόπος της περιοχής. Μάταια οι κάτοικοι επιχειρούσαν να τους συλλάβουν και να τους δέσουν με αλυσίδες. Εκείνοι έσπασαν τις αλυσίδες και κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτοι. Να όμως που τώρα βρέθηκαν ενώπιον του Κυρίου. Και τι συνέβη, μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, τους κατέλαβε τρόμος και πανικός. «Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Ιε του Θεού», άρχισαν να φωνάζουν. «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας, Ιησού, Ιε του Θεού, τι θέλεις εδώ, ήλθες για να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας». Τα λόγια αυτά που έλεγαν οι ταλέποροι δαιμονιζόμενοι ήταν λόγια των πονηρών πνευμάτων. Καταλάβαιναν τα πονηρά πνεύματα ότι μπροστά τους βρισκόταν ο Υιός του Θεού και έτρεμαν στη σκέψη ότι θα τους έδιωγνε με την παντοδύναμη εξουσία του. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Αυτοί που τους έτρεμε όλος ο κόσμος άρχισαν οι ίδιοι να τρέμουν και να πανικοβάλλονται με την παρουσία του Χριστού και μόνο, χωρίς εκείνος να μιλήσει. Τα πονηρά πνεύματα αναστατώθηκαν και άρχισαν να κραυγάζουν απεγνωσμένα. Είναι αλήθεια και πρέπει να το τονίσουμε. Όπου εμφανίζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, από εκεί φυγαδεύονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό, δεν φοβάται κανέναν και τίποτε. Οι άνθρωποι που φοβούνται τα φαντάσματα, τους εφιάλτες, τις μαγείες και τα πονηρά πνεύματα δεν έχουν γνωρίσει τη δύναμη του Χριστού. Ας προσέξουμε όμως κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε σύμμαχό μας τον Κύριο Ιησού Χριστό αν πρώτα δεν κόψουμε κάθε σχέση με τον διάβολο και τα έργα του, όπως είναι η μαγεία, τα μέντιουμ, τα ζώδια, οι αστρολόγοι, ο σατανισμός και ο αποκρυφισμός. Όποιος αποφεύγει τα έργα του διαβόλου, αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και επικαλείται με πίστη το όνομα του Κυρίου Ιησού, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Όποιος κάνει με βλάβεια το σημείο του Σταυρού, εκκλησιάζεται τακτικά, εξομολογείται και κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, δεν κινδυνεύει από τα τεχνάσματα του διαβόλου. Τα υπερνικά, διότι έχει μαζί του την ακαταλήκητη δύναμη του Χριστού. Ας μην αφήνουμε λοιπόν τον φόβο και τον πανικό να μας κυριεύουν. Ο διάβολος έχει περιορισμένη δύναμη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν του το επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό και ζητά την άδειά του. Έτσι έκαναν και οι δαίμονες. Όπως ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, ζήτησαν από τον Κύριο να εισέλθουν σε ένα κοπάδι χείρων που έβοσκε εκεί κοντά και εκείνος τους το επέτρεψε. «Να πάτε», τους είπε, και πράγματι οι δαίμονες έφυγαν από τους δύο ανθρώπους που τόσο καιρό ταλαιπωρούσαν και πήγαν στους χείρους. Τότε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, το κοπάδι με τους χείρους όρμησε με μανία και έπεσε από τον κρεμό στη θάλασσα. Τρομερή καταστροφή, και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος όχι μόνο για να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από την τυραννία των δαιμόνων, αλλά και για να δώσει ένα μάθημα στους Γεργεσινούς, οι οποίοι έτρεφαν κοπάδια με χείρους, πράγμα απαγορευμένο για τους Ιουδαίους από το Μωυσαϊκό νόμο. Στο μεταξύ οι βοσκοί έτρεξαν στην πόλη και περιέγραψαν όλα τα φοβερά γεγονότα και ιδιαιτέρως τη θεραπεία των δαιμονιζομένων. Τότε οι κάτοικοι της πόλης σηκώθηκαν και πήγαν να βρουν τον Κύριο για να του ζητήσουν να φύγει έξω από τα όρια της περιοχής τους. Και ο Χριστός μπήκε στο πλοίο, πέρασε στην απέναντι όχθη και επέστρεψε στην Καπρεναού. Οι δύστιχοι Γεργεσινοί έχασαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μέσα από την καταστροφή τη δική τους ενοχή. Ο πνιγμός των χείρων ήταν πράγματι μεγάλη οικονομική ζημιά. Ήταν όμως και ένα ηχηρό χτύπημα που επεσήμαινε την παρανομία και την εσχροκέρδειά τους. Μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει
κάποια δοκιμασία για να συνέλθουμε και να αλλάξουμε πορεία. Κάθε αποτυχία ή θλίψη είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός, τι ζητά από μένα, μήπως είμαι ένοχος σε κάτι που δεν είχα προσέξει, μήπως αυτή η δοκιμασία είναι ένα ακόμη δείγμα της αγάπης Του που θέλει να με οδηγήσει σε βαθύτερη μετάνοια. Αν έτσι ταπεινά σκεπτόμαστε και προσευχόμαστε ζητώντας τον φωτισμό του Θεού, τότε θα διαπιστώνουμε ότι ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει το κάθε γεγονός στη ζωή μας για το καλό μας. Ας προχωρούμε λοιπόν με πίστη στην αγαθή πρόνοιά Του, με ταπείνωση και υπομονή στις δυσκολίες και ας αφήνουμε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε Εκείνον.